Η Ολυμπιακή Φλόγα, έκτη μέρα της λαμπαδιδρομίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λονδίνο 2012, αφού πέρασε από Δράμα, Αλιστράτη, Σέρες, Κατερίνη και Λάρισα, έφτασε και στο Βόλο, ενώ θα διανυκτερεύσει στη Λαμία. Οι λαμπαδιδρόμοι, φτάνοντας στο Βόλο και κρατώντας το κατεξοχήν σύμβολο της Ολυμπιακής Ιδέας, ακολούθησαν την ειδική διαδρομή που είχε καταρτηθεί από την ΕΟΕ. Συγκεκριμένα πέρασαν από την Πολυμέρη και μέσω της Οδού Φιλελλήλων στη Λεωφόρο Δημητριάδος για να καταλήξουν στο Δημαρχείο, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή αφής και υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας. Από το Βόλο, την πόλη του πολιτισμού και του αθλητισμού, την πόλη των δημοκρατικών αγώνων, των ριζοσπαστικών ιδεών και των ανοιχτών οριζόντων, στέλνουμε σήμερα και εμείς το δικό μας μήνυμα ειρήνης, αλληλεγγύης και συναδέλφωση των λαών, πιστή σε όσα ο Ολυμπισμός πρεσβεύει. Ήρθαμε εδώ στην πανέμορφη πόλη σας, μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σπύρου Καπράλου, των μελών της Ολομέλειας Ολυμπιακής Επιτροπής και του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας, κ. Σπύρου Ζανιά, συνοδεύοντας την Ολυμπιακή Φλόγα. Τη φλόγα που άναψε στις 10 Μαΐου για τους αγώνες του Λονδίνου.